Υπάρχουν πρόσφυγες από το Αφγανιστάν οι οποίοι έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι την Ιδωμένη. Όπως μας λένε, θα δοκιμάσουν πολλές φορές όσο χρειαστεί μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους στη Σερβία και στην Κεντρική Ευρώπη. The police catch us and they hit us on the way and they bring us back to here, to Greece. You managed to pass from Idomeni to North Macedonia? Yes, yes. Right? And then police? Yeah, police hit us and police sent back. The policemen, the policemen hit you? Yeah. And they sent you back? Yeah. Now, okay. Now, what are you gonna do now? Now, we're gonna try again. And we will go again and they will... hit us if they catch us again there in this way. 3 days, 4 days, food, working, this and then after the police catch us and they hit us and then back to... Where do you want to go? Serbia. In Serbia. Why in Serbia? Serbia, camp, no problem. Belgrade, there are a lot of camps there that we can stay there and nobody hit us and... the police and they doesn't catch us and send back. Okay. From which province of Afghanistan did you leave? From the Kabul and from the... Kabul, yes. Yeah, from the Kabul. Why did you leave from Afghanistan? Why? We cannot stay there and the big problem is Taliban for us and we cannot stay there. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα, δεν έχουν πού να πάνε και δυστυχώς αντί να βρεθεί μια λύση βιώσιμη και για τους ίδιους και για τους τόπους πληθυσμούς που επιβαρύνονται, βλέπουμε ότι είναι ουσιαστικά στο πουθενά και δυστυχώς είναι αναντριαστικό, όπως μας λένε, τους χτυπάνε οι επίσημες αρχές, οι αστυνομικοί. Το βέβαιο ταξίδι των προσφύγων από το Αφγανιστάν συνεχίζεται. Διωγμένοι από τους Ταλιμπάν προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους για την κεντρική Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας μια πραγματική οδύσσια. Κρυφά προσφυγικά μονοπάτια δεν υπάρχουν μόνο στον Εύρο, αλλά και στην Ιδωμένη. Από εδώ περνούν κρυφά οι μετανάστες σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Συνήθως όμως βρίσκουν ένα μεγάλο στόπ στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτά τα εγκατελελειμμένα κτίρια στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, οι μετανάστες μπορούν να περάσουν ακόμα και ένα μήνα περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνουν το μεγάλο ταξίδι προς την Κεντρική Ευρώπη. Και όταν το ταξίδι με τα πόδια δεν είναι εφικτό, οι πρόσφυγες πληρώνοντας το κατάλληλο αντίτιμο στο δουλέμπορο, έρχονται εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης, πηδάνε πάνω στα βαγόνια και προσπαθούν να φτάσουν πέρα από τα σύνορα.